Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός. Αδερφοί μου, η μέρα χαρμόσυνος δια την ψυχή του ανθρώπου είναι η είσοδος εις την μεγάλη εβδομάδα. Και σήμερα αρχόμενοι δια να ακούσουμε τα μοναδικά εις τον κόσμο ποιήματα, ψαλμωδίας, ύμνους εις τον Θεόν, είναι τούτο όχι απλών δώρων, αλλά μεγάλη ευλογία. Και μας παρουσιάζει η Εκκλησία μας των νυμφίων. Ποιος να είναι ο νυμφίος τον οποίον η Εκκλησία μας εισάγει τα σημέρας αυτάς εις τας καρδίας των ανθρώπων? Ποιος άλλος, αδερφοί μου, παρά ο καθαρός Θεός? Ο νυμφίος ο καθαρός, αυτός ο οποίος ούτε βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού, ουδέ δυνήθη της να ελέξει αυτόν περί αμαρτίας. Αυτός είναι ο νυμφίος ο οποίος ακριβώς η Εκκλησία μας τον παρουσιάζει σήμερα για να περάσουμε τας ημέρας αυτάς και να έρθουμε εις το εκούσιον βάθος, εις την ταφήν και την Ανάσταση του Κυρίου μας. Ιδού λέγει ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός. Νύξ είναι η παρούσα ζωή εις την οποία εμείς ζώμεν και κινούμεθα και ευρισκόμεθα. Μία απέραντος νύχτα και μέσα σε αυτή τη νύχτα ζούμε και μέσα σε αυτήν τη νύχτα λέγει η Εκκλησία μας ότι θα έρθει ο νυμφίος, λέγει. Αλλά εις ποιαν ώραν δεν προσδιορίζει και δεν επισημαίνει ποιαν ώραν ακριβώς θα έρθει. Εν το μέσο λέγει της νυχτός. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο συμβαίνει και το οποίο βλέπουμε και δεν κατανοούμε. Είναι αυτό το οποίο βρίσκεται δίπλα μας και εμείς δεν το ζούμε. Τι είναι ο άνθρωπος? Τι νομίζεις ότι είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος είναι μία πνοή και εκεί που στέκεται φεύγει χωρίς να δυνηθεί κανείς να εμποδίσει την έξοδό του από τον κόσμο τούτον. Φεύγει ο άνθρωπος και οδεύει εις την πραγματικότητα, διότι αυτός ο κόσμος είναι ένα όνειρο, ένα ψεύδος. Είναι, τι λέγει ο ψαλμωδός της Εκκλησίας μας, αγαπάτε το ψεύδος και δεν θέλετε την αλήθεια. Η αλήθεια δεν είναι ο κόσμος αυτός. Η αλήθεια είναι ο μέλλον κόσμος, ο αόρατος κόσμος, αυτός τον οποίον δεν βλέπουμε, αυτός τον οποίον εμείς προσδοκούμε. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας πάντοτε υπενθυμίζει στην Θεία Λειτουργία «Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος». Ο αιών ο ατελείωτος. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός. Νυμφίος, καθαρός αδερφοί μου ο Χριστός. Νύφη, ποια είναι, πού ευρίσκεται?
Πού πηγαίνει να έβρει την νύφη ο νυφίος? Η νύφη, αδερφοί μου, είναι η ψυχή μας του κάθε ενός. Η ψυχή την οποία θέλει ο Θεός, ο νυφίος Χριστός. Πλην όμως, εάν επισημάνουμε ότι ένας Θεός καθαρός ζητεί καθαρά νύφη, τότε πρέπει να εξετάσουμε την ψυχή μας, την συνείδησή μας, την νύφη την οποία ο Θεός θέλει να έχει κοντά Του. Είναι άραγες καθαρή η νύφη όπως είναι καθαρός ο νυφίος? Είναι εις τον δρόμον τον οποίον ο νυφίος έδωκεν δια να πορεύεται η νύφη? Τούτο πρέπει να το προσέξουμε ιδιαιτέρως, διότι λέγει το τροπάριον, μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα. Γρηγορών είναι εκείνος ο οποίος είναι έτοιμος και αναμένει τον νυφίο. Εκείνος ο οποίος προσδοκεί την έλευση του νυφίου. Αναμένει, και πώς αναμένει η νύφη των επίγειων νυφίων? Μεταβόμενα, αδερφοί μου, σε ένα μυστήριο του γάμου, δια να ειδούμε ότι εις αυτό το μυστήριο ο νυφίος και η νύφη έχουν χαράν μεγάλη. Άραγε εμείς, εάν αναλογιστούμε ότι μας αναμένει ο νυφίος δια να δώσουμε την ψυχή μας ως νύφην, έχουμε χαρά. Αντί να έχουμε χαρά, έχουμε τρόμο. Τρέμουμε, φοβούμεθα. Ο οποίος φόβος τότε, λέγει το τροπάριον της νεκροσύμου ακολουθίας. Ποιος φόβος τότε? Μας λέγει δε και ο ίδιος ο Θεός, όταν έρθω, λέγει, δια να κρίνω τον κόσμο, τότε, λέγει, θα τρέμει ο κόσμος. Οι βασιλείς και οι άρχοντες του κόσμου τούτου, οι πλούσιοι και οι πτωχοί, οι μεγιστάνες, αυτοί οι οποίοι καυχόνται σήμερον ότι δεν τους ενδιαφέρει η μέλουσα ζωή, τότε τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Άπαντες, λέγει, θα τρέμουν την φοβεράν εκείνην ώραν κατά την οποία ο νυφίος θα εκλέξει την νύφην για να την βάλει εις τον παράδεισον. Και είναι μακάριος, λέγει, εκείνος ο οποίος θα τον έβρει γρηγορούντα. Δηλαδή θα είναι προετοιμασμένος και θα προετοιμάσει την νύφην για να την δώσει στην αγκάλι του νυφίου. Την νύφην ψυχήν. Αυτή η νύφη την οποία έχουμε και είναι το πολυτιμότερο το οποίο υπάρχει στον κόσμο τούτον και το ετώνησε ο Θεός. Εάν κερδίσεις τον κόσμο όλον και ζημιωθείς την ψυχή σου, τι εκέρδισες? Είναι η νύφη την οποία ακριβώς μας λέγει ο Θεός να την προσέχουμε καθαρήν, την αγκαλιάσει των καθαρών νυφίων, των άμμων, των νυφίων ο οποίος ζητεί την καθαρότητα της ψυχής μας. Και πώς καθαρίζει η ψυχή? Από την σκέψη την οποία ο διάβολος
καθεκάστην ημέραν επιτίθεται κατά αυτής την σκέψη, τη μνήμη, την διάνοια. Και η Εκκλησία μας τονίζει τα τρία αυτά, εν λόγω, έργο ή διανοία, λέγει. Εάν έχεις την διάνοια σου όλη την ώρα στην αγκάλι του εχθρού, δεν θα πέσεις στην αγκάλι του νυμφίου, διότι σκέπτεσαι τα μάτια του κόσμου τούτου, τα σιδωνάς, λέγει, του κόσμου τούτου, την χαράν του κόσμου τούτου, το φθαρτόν του κόσμου τούτου. Άρα, από την διάνοια πρέπει να είμεθα προετοιμασμένοι και να την προσέχουμε. Μόλις επιτίθεται ο διάβολος, εμείς να διώχνουμε από την διάνοια μας τι, την πονηρία. Πονηρός άνθρωπος, λέγει αυτός. Ο πονηρός άνθρωπος τα πονηρά σκέπτεται. Ο κακός άνθρωπος τα κακά σκέπτεται. Αυτός ο οποίος ζητεί πάντοτε τη λάσπη σκέπτεται. Δεν σκέπτεται το καθαρό. Βλέπει τον συνάνθρωπό του και σκέπτεται με πονηρία εναντίον του. Τον βλέπει και κινείται και ομιλεί και συναναστρέφεται και σκέπτεται πονηρά εναντίον του. Γιατί? Διότι γεννά πονηρία. Ο πονηρός γεννά την πονηρία και ο φθονερός των φθόνων. Πώς θα είναι καθαρή η ψυχή? Πώς θα δοθεί στον καθαρό νηφίον? Και αφού πάρει την διάνοιαν ο διάβολος, τότε εισέρχεται στην καρδία και στερεώνεται. Και αφού στερεωθεί στην καρδία, μετά εισέρχεται στην πράξη. Αυτά τα τρία στάδια, εάν τα προσέχουμε, αδερφοί μου, θα έχουμε την ψυχή μας καθαρή. Καθαρά ψυχή. Με τον καθαρό νυφίο και εισέρχεται, λέγει, στον νυφώνα. Πλην όμως εντός του νυφώνα, λέγει, εκεί υπάρχει δείπνον μέγα. Και αν γλιστρήσεις και καθίσεις εκεί, τότε θα εποπτεύσει ο νυφίος, ο οποίος θα επισκεφθεί την τράπεζα εκείνη την αιώνιον του παραδείσου, και θα σε ειδεί να μην έχεις ένδυμα, λέγει, δείπνου, ένδυμα γάμου. Και θα σου πει πονηρέ, πόσες ήλθες όδε μη έχουν ένδυμα γάμου, πώς εμπήκες εδώ μέσα και δεν έχεις το ένδυμα το οποίο έχουν όλοι οι άλλοι. Και τότε θα διατάξει, λέγει, τους υπηρέτες αυτού, δηλαδή τους αγγέλους, να εκβάλλωσει των πονηρών άνθρωπων και να το ρίψουν εις το σκότος το αιώνιο. Θεέ μου και Κύριέ μου, ποιητά και πλάστη του κόσμου, Συ που έρχεσαι εις το εκούσιον πάθος, σήμερον χαρά μεγάλη στους μαθητάς, διότι σε υπεδέχθη ο κόσμος εκείνος ψάλλον ως ανάεν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Μετά τρεις δε ημέρας ο ίδιος όχλος τα φωνάζει, Άρων, Άρων, σταύρωσον αυτόν. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Σήμερα σε βλέπει με καλό μάτι, αύριο σε βλέπει με το κακό μάτι. Σήμερα σε αγαπά, αύριο σε λιθοβολεί. Σήμερα σε βλέπει και σε υπολογίζει, αύριο ξεχνά το τι σου έδωκε ο άλλος. Και τούτο θα το ακούσουμε εντός ολίγου, όπου ο Κύριος μας με παράπονον θα λέγει, «Λαέ μου, τι με ανταπέδωκες, αντί του μάνα χωλήν, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάν με σταυρό με προσιλώσατο».
Και εκεί θα βλέπει εκείνους τους οποίους ευεργέτησε, εκείνον τον οποίον έδωκε το φως, εκείνον εις τους οποίους έδωκε την καθαρότητα από την παράτηση και την λέπρα. Εκεί θα είδε εκείνους τους οποίους συγχώρεσε. Ναι, αδερφοί μου, όλοι αυτοί ευεργετημένοι θα φωνάζουν «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Μήπως είσαι και εσύ ο ίδιος, αδερφέ μου. Μήπως είμεθα όλοι μας οι ίδιοι. Ξεχνούμε τι μας έδωσε ο Θεός μας και μετά τον πληγώνουμε επάνω εις το σταυρόν. Όταν εκείνος με πόνον παρακαλεί τον πατέρα του, «Πατέρα μου, άφησε αυτή σου γαρίδα, σε τυπιούσιν ημείς», τον υβρίζομεν, τον εμπέζομεν, τον ειρωνευόμεθα. Ελέησε μας, Κύριε, ελέησε μας και αξίωσε μας εις τον παρόντα κόσμο να τηρήσουμε την ψυχή μας καθαρή, για να την δώσουμε σε τον νηφίον Χριστόν αιωνίως στην Βασιλεία Σου. Αμήν.